Προετοιμαζόμαστε αρκετά. Όπως καταλαβαίνεις, επειδή είναι και καινούριο κανάλι, υπάρχει έτσι πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Τα αγόρια σου τι σου λένε, που φαντάζομαι θα τους λείπεις τώρα, γιατί δεν σε έχουν συνηθίσει να λείπεις τόσες πολλές ώρες. Κοίταξε, τα απογεύματα δεν λείπω. Έτσι πάντα έτσι δούλευα. Φεύγω την ώρα που μπαίνουν τα παιδιά μου στο σχολικό και γυρνάω την ώρα που γυρνάνε τα παιδιά μου στο σχολικό. Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Ο Μιχαήλ δεν με έχει προλάβει στην τηλεόραση, οπότε δεν νομίζω ότι ξέρει ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Ποτέ δεν βλέπανε. Σκέψου ότι και με το Θοδωρή που έκανε το X Factor, επειδή προσπαθούμε λίγο να τους έχουμε πιο μακριά από αυτό, όταν πήγε στο σχολείο ο Φίλιππος, πέσαν όλοι πάνω του, του λένε ο μπαμπάς σου στο X Factor και αυτά, και γύρισε σπίτι και λέει παιδιά, ο μπαμπάς τι κάνει. Και ήρθαν όλοι και μου λέγανε. Γιατί νομίζω ότι είναι λίγο πιο υγιές για τα παιδιά να έχουν μια απόσταση από αυτό. Κυρία Κορινθή, όλα καλά, είστε φίλοι. Άκου τώρα τι θα ζήσουμε. Ναι, άμα ψάχνει τη είδηση εκεί δεν υπάρχει. Η Μαρία όντως ήταν μια δική μου πρόταση στο κανάλι. Ήρθε, κάναμε κάποια δοκιμαστικά, αλλά κάναμε δοκιμαστικά με πάρα πολλούς ανθρώπους. Και στο τέλος το κανάλι αποφασίζει, δεν αποφασίζω εγώ. Οπότε δεν προχώρησε όλο αυτό και η Μαρία έτσι κι αλλιώς είχε πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα για να μπορέσει να τα απεξέλθει.